το θάνατο του συζύγου μου, πού τον χρεώνετε? Με τη δική σας εξήγηση θέλω να μου πείτε. Τη δική σας εξήγηση. Επί δική σας δημαρχίας. Από λεπτοσύρωση το 2023 και είναι άλλοι τρεις και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Ρίο. Λοιπόν, και το συγκαλύπτετε πολιτικά. Λοιπόν, το συγκαλύπτετε πολιτικά αυτή τη στιγμή και το σουτάρατε από το νοσοκομείο. Όχι, δεν υπάρχει ηρεμία να είστε εσείς ψυχραίμος και μου φτάνει. Έτσι, να είσαστε χαμηλών τονών και να λέτε ότι κάνετε κουμπαράκι από ταμίευση και μου φτάνει. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ηρεμή. Όχι. 6 μήνες περιμένω το δεξί σας χέρι, τον ψεύτη, τον Νικητάκη, το Σπίνο να έρθει, θα μου πει εις μνήμη του Θανάση ότι θα εξηγειάνει την περιοχή του ποταμιού και ειδικό κλιμάκιο του Δήμου. Να δουλέψει ποιος, αυτός εμένα, ναι. Ποιο ειδικό κλιμάκιο. Ακόμα περιμένω και δεν έχει γίνει ούτε ένας ψεκασμός. Ούτε ο δρόμος, ούτε τίποτα. Όλα διαλυμένα, όλα τα έχετε διαλύσει. Δώστε μου μία εξήγηση για το θάνατο του συζύγου μου. Τώρα! Γιατί είπατε, βγήκατε και είπατε ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό γιατί ήταν κρεοπόλης. Ποιος σας ενημέρωσε εσάς την οικογενειακή μου κατάσταση, κυρία Αρετάκη? Κρεοπόλης ήταν 40 χρόνια, ναι. Μέσα στα σφαγεία όσο δουλεύανε και όσο υπήρχαν σφαγεία στη Ζάκη μου, γιατί και γι' αυτό ανάξι είσαστε. Και δεν μου πάθε ποτέ τίποτα. Και το μαγαζί μας το είχαμε κλείσει για να ξέρετε, να είσαστε ενήμερος από το 18. Γιατί τη Δευτέρα είπατε και δηλώσατε ότι ανακατευότανε με κρέατα. Και γι' αυτό αρρώστησε. Κάνετε μεγάλο λάθος. 5 χρόνια έχει να ασχοληθεί με το επάγγελμα αυτό, κυρία Ρετάκη. Πέστε μου λοιπόν, έσπασε ο δρόμος στις 27 Δεκέμβρη, έξω από το σπίτι ακριβώς. Και ο κεντρικός αγωγός για όλο εκεί την ίδρυση τι ήταν. Και βγήκε ο άνθρωπος να σαρώσει. Τα μπάζα, παλήματα και τη συφορά που βγήκε από κάτω προς τα πάνω. Πέστε μου λοιπόν. Μετά από 3 μέρες βρέθηκε διασωληνωμένος. Είναι ασυγιέστατος άνθρωπος με 16 χρονών. Και οι γιατροί στο νοσοκομείο μου είπανε, ανακατεύτηκε κυρία μου με μπάζα ή με ξύλα. Με μπάζα λέω. Από εκεί μου λέει το κόλλησε. Πέστε μου εγώ που πρέπει να κάνω τη μουρλή και που πρέπει να βρω το δίκιο μου. Δεν τον εγυρίζω πίσω, ούτε τον εφέρνω πια. Αλλά είστε απαράδεκτοι. 6 μήνες, τα 6 μήνια έχω την άλλη εβδομάδα και δεν έχω δει έναν άνθρωπο να έρθει να καθαρίσει, να ψεκάσει λίγο το ποτάμι, να φτιάξει το δρόμο. Και μου φτιάχνετε μαλακίες και κυβόλυθους και τι είναι αυτά εδώ πέρα. Και το ποτάμι που είναι ο κεντρικότερος δρόμος που περνάει είναι η είσοδος. Ρε παιδιά, βγαίνουν όλα τα βαρέα οχήματα και περνάνε από εκεί και το έχετε καταλήψει. Το ποτάμι, ξεφρακάρετε τσιμπούκες. Ψοφίσανε και τα ψάρια, το καταλαβαίνετε αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Ψοφίσανε τα ψάρια ακόμη. Έχει γίνει βούρκο. Δεν είναι θέμα μόνο των μόνιμων κατοίκων. Θα πεθάνουμε όλοι! Ξυπνήστε, κύριε Αρετάκη, όσο έχετε χρόνο ακόμα, γιατί μέχρι τον Οκτώβρη μετά τελειώσατε. Τελειώσατε μετά. Εγώ δεν σας ευχαριστώ για τίποτα. Για τίποτα. Εμένα μου κλείσατε το σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, η απάντησή μου. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή, το τι συνέβη. Δεν πιστεύω να θέλετε να πείτε ότι ο Δήμαρχος θέλει να πεθάνουν οι δημότες. Όχι εγώ, οποιοδήποτε. Λοιπόν, αν λέτε αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτόν τον παραλογισμό, αυτό λοιπόν, λοιπόν, θα με αφήσετε να μιλήσω και είπατε θέλετε μια απάντηση. Λοιπόν, αφήστε να ακούσετε πρώτα. Λοιπόν, λοιπόν. Τότε δεν θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου. Δεν θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου. Λοιπόν, πολύ που δεν θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου. Νομίζω ότι οι όλες πολιτισμός είναι κατηγορούμε από την κυρία Λιαδοπράμου να μ' αφήσετε να πω 5 πράγματα. Εδώ, πώς θέλετε να κάνετε στην αυτοδικία. Δεν είπατε με κατηγόρηση για την αυτοδικία. Δεν θα μας τα μιλήσω δηλαδή. Δεν θα μας μιλήσω δηλαδή. Ποιος ο λόγος. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, το αν ο σύζυγος της κυρίας πέθανε από η λεπτοκτήρια, αν προήλθε από τα μπάζα, από τι άλλο προήλθε, δεν είναι δικό μου θέμα, δεν το ξέρω. Αν ήταν τα μπάζα, είναι θέμα ιατρικό. Αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Είναι και θέμα ύφη, δηλαδή. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Έτσι δεν μπορώ να θυμάμαι. Θα με κάνετε δηλαδή. Λοιπόν, είναι θέμα το οποίο δεν αφορά το Δήμαρχο. Από τι πέθανε, όσον αφορά τι είναι ιατροί, είναι νοσοκομεία, είναι υπεύθυνοι εισαγγελέα.
είναι αστυνομία, οι οποίοι καταλογίζουν ακριβώς τι ήταν, αν ήταν κάτι εκ προθέσεων, αν ήταν ξαμελία, αν ήταν ο Δήμαρχος, τι έγινε κλπ. Και ένα στα απολύτω λέει ότι ο εισαγγελέας κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή, εγώ που μιλάω, έχω 70 τόσες μηνύσεις. Και δεν με καταλογίζεται σε τίποτα, απολύτως σε τίποτα, και έχω και 15 εκατομμύρια, αυτό το καλό έκανα στο 15 εκατομμύρια στο λογαριασμό μου του ΙΚΑ, από χρέη που είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι. Η αιτία δεν ξέρω ότι αν είναι αρμόδιοι και είναι Αμερικανοί. Τώρα, όσον αφορά τα πετάνε. Δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν γίνεται δουλειά. Μην μιλά, κύριε μου, θα έρθει η ώρα να μιλήσει. Μην μιλά, θα έρθει η ώρα να μιλήσει. Παρακαλώ, μην μιλά. 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 Παρακαλώ, μ